Προσπαθούμε να βγει η Ελλάδα από το κάδρο της κρίσης που έχει πάρει πια διεθνείς διαστάσεις. Να απαλλαγούμε σύντομα από το μαρτύριο της σταγόνας, να αποφύγουμε άμεσα την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και να διεκδικήσουμε μετά αυτό που έχουμε περισσότερη ανάγκη για να σταθούμε στα πόδια μας. Να βάλουμε τέλος σε αυτήν την παραλυτική ύφεση και να αρχίσει επιτέλους η ανάκαμψη. Να θωρακιστούμε άμεσα με τη μείωση και του χρέους και με τη μείωση των επιτοκίων που πληρώνουμε στο υπόλοιπο χρέος. Να κερδίσουμε χρόνο, αφού η αποπληρωμή του νέου χρέους μετατίθεται για 20-30 χρόνια. Να κερδίσουμε χρόνο για να διαπραγματευτούμε ανάκαμψη και ανάπτυξη. Αυτά θα μας βγάλουν από την κρίση και τίποτα άλλο, μόνο αυτά. Σκεφτείτε κάτι ακόμα. Όλοι δεν προβλέπουν ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη θα υποχρεωθεί να εκδώσει ευρωομόλογα, από τα οποία μπορεί να σωθεί και η Ελλάδα με την ανάπτυξη που θα υποκινήσει. Θα είμαστε εμείς χρεοκοπημένοι και στην απέξω όταν έρθει αυτή η ευκαιρία? Και τέλος, με την ψήφο μας σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανοίγουμε το δρόμο για άμεσες εκλογές που θα λειτουργήσουν λυτρωτικά για την κοινωνία, σταθεροποιητικά για τη δημοκρατία. Άμεσες εκλογές. Γιατί η χώρα έτσι δεν μπορεί να κυβερνηθεί για πολύ. Και αν δεν κάνουμε κάτι να κερδίσουμε χρόνο και να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση έστω και προσωρινά, δεν μπορούν να γίνουν εκλογές ομαλά. Σήμερα λοιπόν αυτό κάνουμε. Βγαίνουμε από το κάδρο της ευρωπαϊκής κρίσης που κορυφώνεται. Θωρακιζόμαστε άμεσα από τα χειρότερα. Κερδίζουμε χρόνο για να διαπραγματευτούμε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και ανοίγουμε το δρόμο για άμεσες εκλογές, ώστε να εκτονωθούν οι πιέσεις και μέσα στη χώρα. Ήδη έχω ζητήσει να προσδιοριστεί η ημερομηνία διάλυσης της Βουλής από τώρα. Μετά το PSI να διαλυθεί αμέσως η Βουλή και να προσδιοριστεί από τώρα η ημερομηνία εκλογών 3 εβδομάδες αργότερα, στις αρχές Απριλίου. Και προειδοποιώ όσους κολυσιεργούν να πάψουν να το κάνουν. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Ας μην πηγαίνει όμως και κανένας γυρεύοντας. Σήμερα υπάρχει δυσαρμονία λαού και Βουλής. Το ξέρουν και οι πέτρες. Το ζητούμενο είναι να ξεμπλοκάρουν οι εξελίξεις στο ταχύτερο και να ανοίξει ο δρόμος για την ομαλότητα. Και αυτό θα κάνουμε. Να το πω κι αλλιώς και να το περιγράψω ακόμα πιο σταράτα. Επί 2,5 χρόνια προειδοποιώ ότι η συνταγή είναι λάθος. Ότι μας φέρνει στη χρεοκοπία. Ότι μας πάει στον κρεμό. Επί 2,5 χρόνια κατηφορίζουμε προς τον κρεμό. Τώρα φτάσαμε στο χείλος του κρεμού. Τι περιμένετε εγώ να πω? Εδώ που τα φέρατε, πέστε στον κρεμό να τελειώνουμε. Μα δεν θα πέσουν μόνο αυτοί που μας έφεραν μέχρι εδώ. Θα πέσει όλη η χώρα. Άρα τι πρέπει να κάνω? Να προσπαθήσω να κρατήσω τη χώρα να μην πέσει. Να κάνω λίγα βήματα μακριά από την άκρη του γκρεμού, να κερδίσω χρόνο να αναστρέψω την πορεία. Με τη σημερινή μας απόφαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάνουμε λίγα βήματα μακριά από την άκρη του γκρεμού και κερδίζουμε χρόνο. Μετά τις εκλογές, όλοι μαζί, και αφού θα έχουμε πει όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, την αλήθεια, όχι λεφτά υπάρχουν πάρε κόσμε, και αφού ο λαός έχει αποφασίσει και έχει δώσει ισχυρή εντολή, θα αλλάξουμε την πορεία. Αν αποφύγουμε τώρα τα χειρότερα, η χώρα μπορεί. Αν θωρακιστούμε απέναντι στις διεθνείς επιπτώσεις που έρχονται, θα τα καταφέρουμε. Αν προλάβουμε να αξιοποιήσουμε το μεγάλο πλούτο του υπεδάφους μας και του υποθαλασσίου χώρου μας, τη ΑΟΣ, σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Σήμερα με την απόφασή μας κερδίζουμε χρόνο και περιθώρια για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Αλλά πρώτα πρέπει να αποφύγουμε το άλμα στο κενό από το χείλος του γκρεμού που μας οδήγησαν. Τόσο απλά. Και μια που σε λίγη ώρα ψηφίζουμε, μια ακόμα παρατήρηση προς τη δική μου πτέρυγα, προς βουλευτές μας. Ο καθένας σας γνωρίζει την προσωπική εκτίμηση που του τρέφω. Εκτίμηση αλλά και αγάπη. Όμως η Ελλάδα έχει πάρει όλα τα λάθος μονοπάτια και τώρα είμαστε το τελευταίο. Δεν έβαλα χθες θέμα κομματικής πειθαρχίας για να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Δεν το θέλω. Αλλά αυτό που λέω για κάποιους που θα επιμείνουν, να ξέρετε το εννοώ, θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Γιατί η Ελλάδα δεν θέλω να χάσει για πάντα το δικό της δρόμο. Άλλωστε,
Άλλωστε... Άλλωστε, από το λαό εκλέχτηκα, αυτόν οφείλω να προστατεύσω πριν και πάνω απ' όλα. Σε αυτόν δίνω λογαριασμό. Και αυτός αποτελεί το υπέρτατο για μένα κριτήριο.